Σα καλωσορίζουμε στη σύντομη επισκόπηση τη ημέρα από την EDX Capital. Τα βλέμματα των επενδυτών πέφτουν στι δραματικέ εξελίξει στη ρωσική οικονομία με τη μεγάλη πτώση του χρηματιστηρίου τη και τη διολίσθηση του ρωσικού νομίσματο. Αυτά συμβαίνουν μία μέρα μετά την εμφυνδιαστική απόφαση τη Κεντρική Τράπεζα τη χώρα να αυξήσει το επιτόκιό τη από το 10,5% στο 17%, σε μία προσπάθεια να περιορίσει τη φυγή κεφαλαίων από τη χώρα και να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό. Η ρωσική οικονομία επίσης πλήττεται από τη μεγάλη πτώση της τιμής του πετρελαίου τους τελευταίους μήνες. Εν μέσω αυτών, οι επενδυτές έχουν προσφύγει στην ασφάλεια που παρέχουν τα κρατικά ομόλογα χωρών όπως η Γερμανία και οι ΗΠΑ, με το επιτόκιό τους να πέφτει λόγω της χαμηλής ζήτησης. Απώλειες για τρίτη συνεχή μέρα για τους Αμερικανικούς δείκτες χθες το βράδυ, με τις μετοχές εταιρεών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των καταναλωτικών ειδών να σημειώνουν μεγάλη πτώση. Στον χώρο των νομισμάτων, το ευρώ σημειώνει μικρή μεταβολή εναντίον του δολαρίου και κινείται στο πρωινό του άνοιγμα λίγο κάτω από το 1,25. Το ιαπωνικό γεν ενισχύεται εναντίον του αμερικανικού δολαρίου, με τους επενδυτές να το αγοράζουν εν μέσω της αποστροφής ρίσκου στις διεθνείς χρηματαγορές. Επίσης, το δολάριο Αυστραλίας υποχώρησε από τα νέα χαμηλά 5 ετών εναντίον του δολαρίου. Η τιμή του αργού πετρελαίου παραμένει σε χαμηλό 5 ετών στα 55 δολάρια το βαρέλι. Αυτά για σήμερα με την επισκόπηση της ημέρας από την ETX Capital.